In Business News. Οι ερωτήσεις άρχισε δραστηριότητα το 2003 με αρχικό σκοπό τη δημιουργία αιωλικού πάρκου στην Κύπρο και αρχικά ψάξαμε διάφορες τοποθεσίες όπου θα μπορούσε να γίνει αυτό. Καταλήξαμε στην επαρχία Λευκωσίας, στο χωριό Καμπί που βρίσκεται στα όρια μεταξύ Λευκωσίας και Λεβεσού σε υψόμετρο 1200 μέτρα. Το αιωλικό πάρκο σήμερα υπάρχει και εργάζεται από το 2013 με τρεις ανεμογεννήτριες συνολικής δυναμικότητας 2,5 ΜΒ. Οι αναρωτήσεις έκτοτε και λόγω της εξέλιξης στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δραστηριοποιείται εκτός από τον τομέα της αιωλικής ενέργειας και σε άλλους τομείς. Ένα συγκεκριμένο project είναι αυτό εδώ στη Μονή, όπου έχει επικαλυφθεί η δεξαμενή με μεμβράνη η οποία επιδέχεται και φωτοβολταϊκά. Ακόμη ένα τέτοιο έργο το οποίο έχει κάνει η Aerotricity και είναι πρωτοποριακό για τα κυπριακά δεδομένα έχει γίνει για το Πανεπιστήμιο Κύπρου και αφορά τη συσσόρευση και φύλαξη ενέργειας με μπαταρίες από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η εταιρεία Continental για να μπορέσει να εκτελέσει το έργο χρειαζόταν κάποιο τοπικό παράγοντα με τον οποίο θα συνεργαζόταν και θα την αντιπροσώπευε για την εκτέλεση του έργου και σε αυτό το στάδιο επισήλθε και η δική μας εταιρεία για την υλοποίηση του έργου. Αντιπροσωπεύουμε με τα προϊόντα της εταιρείας Continental στην Κύπρο και στη Μέση Ανατολή, αλλά για το συγκεκριμένο έργο έχουμε δουλέψει από κοινού. Να περιγράψουμε λίγο την κατάσταση στην Κύπρο και τις υδατικές ανάγκες και μετά μπορούμε να δούμε ποιοι είναι οι πιθανοί χρήστες και οι χρήσεις του συγκεκριμένου προϊόντος. Βασικά στην Κύπρο υπάρχουν οι εφαλατώσεις, υπάρχουν και δεξαμένες όμως με τις οποίες υδροδοτούνται κάποιες περιοχές, είτε για πόσιμο νερό είτε για σκοπούς ίδρευσης. Οπότε αυτό εκ των πραγμάτων σου δίνει το περίγραμμα των πελατών οι οποίοι θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τη συγκεκριμένη μεμβράνη. Τα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης μεμβράνης δίνουν και τις πιθανές λύσεις στους πιθανούς πελάτες για το προϊόν. Τα χαρακτηριστικά στην Κύπρο δίνουν μια ιδιαίτερη δεσπόζουσα θέση όσον αφορά το συγκεκριμένο προϊόν λόγω των πολλών φραγμάτων τα οποία βρίσκονται στην Κύπρο, είτε για ιδρευτικούς είτε για σκοπούς γεωργικούς. Οπότε το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων είναι ένας ιδανικός πελάτης για το συγκεκριμένο προϊόν. Τα πλεονεκτήματα τα οποία προκύπτουν για το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων είναι ότι η ποιότητα του νερού μέσα από την επικάλυψη η οποία γίνεται πολύ καλύτερη και επιπλέον σταματάει η χρήση χημικών μέσων για διατήρηση του νερού σε καλά επίπεδα. Επίσης, το γεγονός ότι στην Κύπρο έχουμε τόση πολύ ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες υψηλές, αυτό επηρεάζει την ποιότητα νερού και με τη συγκεκριμένη επικάλυψη αυτό βοηθά στην δημιουργία καλύτερων συνθηκών όσον αφορά το νερό, αλλά κυρίως όσον αφορά την εξάτμιση, διότι υπολογίζεται ένα ποσοστό γύρω στο 40% χάνεται μέσα από εξατμίσεις. Καταρχήν να πω ότι διαχρονικά παρουσιάζονται προβλήματα, έχουμε αντιμετωπίσει προβλήματα που αφορούν την ποιότητα του νερού και αυτό γίνεται κυρίως για την έκθεση του νερού που βρίσκεται μέσα στις υδατοδεξαμενές στη ηλιακή ενέργεια. Η ηλιακή ενέργεια όπως είναι γνωστό βοηθά στην άπτυξη άλγεων, οι οποίες μας προκαλούν σοβαρά προβλήματα λειτουργίας. Επιπλέον οι δεξαμενές είναι εκτεθειμένες στην ατμόσφαιρα, επομένως πολλές ακαθαρσίες και σκόνες να μπουν μέσα στις δεξαμενές. Άρα με την κάλυψη αυτών των δεξαμενών αμέσως διασφαλίζουμε την ποιότητα του νερού από αυτούς τους δύο παράγοντες. Παράλληλα, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων έχει
μια μεγάλη μάζα υδατοδεξαμενών, οι οποίοι εκτός από αυτούς τους δύο προβλήματα που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με αυτήν την τεχνολογία, μπορούμε παράλληλα να τροφοδοτήσουμε με ηλεκτρική ενέργεια τα αντλιοστάσια μας και επομένως να είμαστε σύμφωνοι με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία που αφορά την πράσινη πηγές ενέργειας. Γιατί τα φωτοβολταϊκά θα μας βοηθήσουν να εξοικονομήσουμε και ηλεκτρική ενέργεια και να προστατεύσουμε και το περιβάλλον. Η πιλωτική τοποθέτηση θα μας δώσει τη δυνατότητα να αξιολογήσουμε το όλο σύστημα. Πιστεύω ότι ένας χρόνος λειτουργίας θα είναι αρκετός για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε αν το σύστημα μπορεί να παράξει αυτά που υπόσχονται οι κατασκευαστές. Η πλήρης κάλυψη με φωτοβολταϊκά θα είναι της τάξης των 200 kW, η οποία είναι ικανή να μας βάλει σε λειτουργία μία από τις αντλίες. Τώρα η πιλωτική φάση που είναι αυτή η πρώτη φάση είναι της τάξης των 20 kW, είναι το 1/10 της ηλεκτρικής ενέργειας που σκοπεύουμε να εγκαταστήσουμε αν και εφόσον πετύχει η πιλωτική φάση. Πιστεύω ότι είναι μία λύση η οποία θα μας βοηθήσει πάρα πολύ στο μέλλον. Υπάρχουν πάρα πολλές υδατοδεξαμενές οι οποίες καλυπτόμενες θα αντιμετωπίσουμε τα σοβαρά προβλήματα που έχω αναφέρει πριν ποιότητας. Επιπλέον θα πάψουν να είναι πηγή κινδύνου για κάποιους που είναι περίοικοι ή κάποιοι οι οποίοι είναι περαστικοί κλπ. Που η στιγμή που είναι καλυμμένες οι δεξαμενές δεν μπορεί κάποιος να πέσει μέσα. Και το τρίτο και το πολύ σοβαρό επίσης είναι ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια και επομένως να κάνουμε πιο αποτελεσματικά τα έργα μας. Δηλαδή αν έρθει να εξοικονομήσεις μια ηλεκτρική ενέργεια, ας πούμε, από αυτό το έργο της τάξης των 70.000 ευρώ το χρόνο, αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα σοβαρό ποσό το οποίο δεν μπορούμε να μην το λάβουμε υπόψη. The innovation, the main innovation, consists on the combination of photovoltaic and water storage. This sounds a bit surprising in the first glance, but we are a foil manufacturer. So we thought about different innovation options, and one is to produce foils and to use such a reservoir as a platform for photovoltaic, because these reservoirs are usually operated in areas with a very high energy yield. Usually it's ideal for using photovoltaic. So technically it's the combination how to install hundreds or thousands of photovoltaic panels on a PVC foil, which is not a roof, which is filled with water. And this is technically the main innovation. The technical base for it is that this foil is walkable. That means you need to be able to walk on it and to service and to install and so on. And it has to be resistant for more than 20 years UV light exposure, because that's the business model of photovoltaic. So there are different technical economic factors which has to be considered to combine this. All in all, in our politic, it can be understood as an innovation in a new market segment where photovoltaic and water storage, so water and power, are the key utilities for the future. So this is one step into it. We will see if we gain more ideas out of it. Well, I was joining Continental 8 years ago, coming from the water industry, from the water and desalination industry, and the idea was to seek just innovative ideas in the very beginning. So how could Continental step into the water industry? That was the basic idea. And then I'm the innovator, so to speak, the innovator and project manager and everything in one person till today. We have a team now in the meantime established. But the story is, so we have built a test site in Israel, teamed up with some Israeli experts who knew more about water management as we did, as Continental did. And this paid off. So we brought the know-how from the water industry together with the know-how from the polymeric foil manufacturing industry. And so, like every innovation, you need to have some patience, you need to correct here and there your ideas, but all in all it worked very well. And it's also proven that a very, very large company like Continental, which employs 200,000 people, is able to do innovations on its own, which are really out of the box.
These are several operational advantages, especially for countries who have to implement or who did implement a Cyprus a modern and clear overall water management policy. So water and power is very, very important for islands such as Cyprus.